σήμερα, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Μαξίμου Θεοδότου και Ασκληπιοδότους. Και αυτή τώρα μνήμη της Αγίας Λουκίας και Γεμινιανού του Ιού αυτής και Μάρτυρου. Και αυτή μέρα μνήμη της Αγίας Λουκίας της Συνοδείας αυτών, κλείδεται εις ούτων συγκαλύψεις του μαρτυρίου αυτών, το ότι είναι το δευτέρω. Και αυτή μέρα των Αγίων Ιερών Μαρτύρων Ιρακλήδων και Μύρωνων, επισκόπων τα μάτια, Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Θα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Σιμεών. Και λέει και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
Πατέρω ασέων, υμνείτε των συγκαταβάντα λόγων και το πύρις δρόσων μεταπίσαντα και υπερήψουλτε το πάση ζωήν παρέχον Πνεύμα Παναγίων εις τους αιώνα. Θεοτόκον και Μητέρα του Φωτός, εν ύμνης τιμώντες μεγαλύνομαι. Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον, και εγαλίασε το πνεύμα μου, επί το Θεό το σωτήρι μου. Την τιμιωτέραν των χερουβήν και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείν. Την αδιαφθόρος Θεόν λόγον τεκούσα, την όντως Θεοτόκο σε μεγαλύνομε. Ότι επέβλεψεν επί την ταπεινώσιν της δούλης αυτού η βούγαρα που του νη μακαριούσι με πως έγινε την τιμιωτέραν των χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ. Την αδιαφθόρος Θεόν λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Ότι επί σέμι μεγαλείο δυνατός και Άγιον το όνομα Αυτού και το έλεος Αυτού εις γενεάν και γενεάν της λογουμένης Αυτού. Τιμιωτέραν των χερουβήν και ενδοξωτέρα ασυγκρίτως των σεραφείμ. Την αδιαφόρος Θεόν λόγον τεκούσα, την όντως Θεοτόκο σε μεγαλύνομαι. Επίσε κράτους εμβραχίων αυτού διεσκόλπισεν υπερηφάνους διανία καρδίας αυτών την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ την αδιαφθόρος Θεόν λόγον τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομε. Φίλε δυνάστας από θρόνων και ύψους ταπεινούς, πεινώντας ενέβλησεν αγαθούς και πλουτούντας εξαπέστειλε καινούς. Την τιμιωτέραν των χερουβήν και ενδοξωτέρα ασυγκρίτως των σεραφείμ. Την αδιαφθόρος Θεόν λόγον τεκούσα, την όντως Θεοτόκο σε μεγαλύνομαι. Αντελάβε το Ισραήλ παιδός αυτού μνήστην ελέος καθώς ελάλησε προς τους πατέρας ημών το Αβραάμ και το σπέρματι αυτού έως αιώνος την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ την αδιαφθόρος Θεόν λόγον τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι. Μυστικός η Θεοτόκε παράδεισος, αγεωργήτος λαστήσας αχριστό, η φούτο του Σταυρού, ζωή φόρων εν γη, πεφυτούργητε δέντρο. Διόν ειν υψουμένους
προσκυνούντες αυτού. Σε μεγαλύνομαι. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, υπεραγίαν Θεοτόν και σώσον ημάς. Των ουρανών και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Το της Τριάδος Oh.
Yeah.
πολλά. Κύριε, το έλεος σου εφήμα
μας, καθώ περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, διδαξόν με τα δικαιώματα σου. Ευλογητός η Κύριε, διδαξόν με τα δικαιώματα σου. Ευλογητός η Κύριε. Oh.
τον το πάντημα λείψανα. Μάρτυρες εν δόξη σοφία πίστης ελπής και αγάπη. Χριστό το Θεό πρεσβεύσατε σωθήνε τας ψυχάς. Ως ελέα κατά κάρπος ανευλάστησας, πέντες αυλές του Κυρίου σοφία μάρτης εμνή και προσήγαγες Χριστό καρπών ιδύτατον τους της νηδίας σου βλαστούς διαγώνων ιερών αγάπηντε και ελπίδα και την Θεόφρονα πιέστη μεθόντι σώπη υπερπάντων Δέσποτα. Ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενός αιώς του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού, εις ιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθόμεν. Εις πολλά έτη δεσπότα. Κυρίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ευσεβούσιμον έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτόν, του καταξηράν θάλασσαν και αέραν, φιλοχρίστου ημών στρατού, του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης πόλεως και χώρας, και τον πίστη οίκου των εναυτές του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον.
εργασίας αέρων, εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε, σούντων, καμνόντων εχμαλώτων και τη σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του ρηστήνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ημ χάριτη. Σακράντουν υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινήσιμων Θεοτόκουν και αϊπαρθένου Μαρία. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσατε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών στο το Θεό παραθώμεθα. Συ Κύριε. Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο Θεός μου πρόσχεσμη να τι εγκατελειπές με μακράν από τη σωτηρίας μου οι λόγοι των παραπτωμάτων μου. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώστον ημάς. Ο Θεός μου και κράξουμε ημέρας και ούκης ακούσει και νυχτός και ούκης άνοι άνεμοι. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώστον ημάς. Πάντες οι θεωρούντες με εξεμικτήρισαν με, ελάλησαν εν χείλες συνεκίνησαν και εφαλήν. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς. Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Κύριε ελέησον. Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη παρθένου Μαρία. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις
και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Γιατί ο Θεός από όσο εις τέλος οργίστη ο θυμός σου επί πρόβατα νομίσους. Όσον ημάς Ιε Θεό, ως αργείς θα βρωθείς, ψάλλοντας η Αλληλούια. Ελυτρός ο ράβδον κληρονομία σου, όρος ιών τούτο, ο κατεσκήνωσας εν αυτό. Σώσον ημάς Ιε Θεό, ως αρχής σταυρωθείς, ψάλλοντας η Αλληλούια. Ο δε Θεός βασιλεύς ημών προαιώνων εργάσοντος σωτηρίαν εν μέσω της γης. Σώσον ημάς Ιε Θεό, ως αρχής σταυρωθείς, ψάλλοντας η Αλληλούια. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο μονογένης Υιός και Λόγος του Θεού, αθάνατος υπάρχων και καταδεξαμένος δια την ημετέραν σωτηρίαν σαρκωθήνε εκ της Αγίας Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας πατρεύτος εν ανθρωπίσας. Σταυρωθήστε Χριστέ ο Θεός, θανάτω θάνατον πατήσας, εις ον της Αγίας Τριάδος, συνδοξαζόμενος το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, σώσον ημάς. Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησο. Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Κύριε ελέησον. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρία. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ, Κύριε. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο Κύριος σε βασίλευσε, οργίζες το σαν λαΐ. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
ακούτε Κύριον των Θεών ημών και προσκυνείτε το υποποδείο των ποδών αυτού. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου, νίκας της βασιλεύση πατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσον φυλάτων δια του σταυρού σου πολύ. Μαθείων και γηθοσύνος εφημείων.
αγαζούσα, σοι μου υπάρχει στο πλέος και καθήμα και των σωτέτων τα πάντη μαλίψανα. Μάρτυρες εν δοξή, σοφία πίστης, ελπής και αγάπη. Χριστό το Θεό, πρεσβεύσατε, σωθήνε τας ψυχάς ημών. Οι ψωθήσεν το Σταυρό, εσύ τη δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίγκαι αΐ τους αιώνας των αιώνας ο Άγιος ο Αναγής Αναποδόμος ο Αγίος Φωνή που σε και υπό το χερμό σου
Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι. Εν ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος αθάνατος, επίβλεψον εξ ουρανού και είδε και επίσκεψε την άμπελον ταύτη και κατάρτισε αυτή την εφύτευσε η δεξιά σου εις πολλά. Κύριε, επίβλεψον εξ ουρανού και είδε και επίσκεψε την άμπελον ταύτη και κατάρτισε αυτή την εφύτευσε η δεξιά σου εις πολλά. Επίβλεψον εξ ουρανού και είδε και επίσκεψε την άμπελον ταύτη και κατάρτισε αυτή την εφύτευσε η δεξιά σου εις πολλά. Amen.
Bye.
ιερονίμων του μακαρίωτα του και Θεόν προβλήτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος ημών δε Πατρός και Ποιμενάρχου όλα τα έτη. Ιερονίμου του μακαριωτάτου και Θεοπροβλήτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Σεβασμιωτάτου και Θεοπροβλήτου Μητροπολίτου της Αγιωτάτης Μητροπόλεως Θεότιδος ημών δε Πατρός και Ιεράρχων πολλά τα έτη. Πολύ να αθλησί, η
υπεμείνατε παθημάτων, τούτο μεν ονειδισμίστε και θλίψεσι θεατριζόμενοι, τούτο δε κοινωνεί των ούτως αναστρεφωμένων γεννηθέ. Και γάρ της δεσμής μου συνεπαθήσατε και την αρπαγή των υπαρχόντων ημών με τα χαράς προσεδέξαστε γινώσκοντες έχινενε αυτής Κρήτωνα ύπαρξη εν ουρανείς και μένουσαν μη αποβάλλητε παρησίαν ημών ή της έχημις τ' αποδοσίαν μεγάλη υπομονής γαρέχετε χρίαν ή να το θέλημα του Θεού ήσαντες κομίσιστε την Επαγγελία. Ερχόμενος ήξι και ουχρονί συνέθλιβον αυτόν
και γινή τη ούσα εν ρίση αίματος έτη δώδεκαν και πολλά παθούσα υπό πολλών ιατρών και δαπανίσασα τα παρεάυτης πάντα και μηδέν ωφεληθήσαν αλλά μάλλον εις το χείρον ελθούσαν. Ακούσασα περί του Ιησού, ελθούσα εν το όχλο πιστέν, ύψατο του ηματίου αυτού, έλεγε γάρ, ότι καν των ηματίων αυτού, άψομε, σωθήσομε. Και ευθέως εξηράνθη πηγή του αίματος αυτής, και έγνω το σώματι, ότι ήατε από τις μάστιγος. Και ευθέως ο Ιησούς επιγνούσεν αυτό την εξ αυτού δύναμην εξελθούσαν. Επιστράφησεν το όχλο έλεγε, της μου ύψατο των ηματίων. Και έλεγον αυτό οι μαθητέ αυτού, βλέπεις τον όχλον συθλίβοντας και λέγεις, της μου ύψατον, και περιεβλέπετο ειδήν την τούτον πείσασαν. Ιδέ γινή φοβηθήσα και τρέμουσαν, ιδία ο γέγονεν επ' αυτή. Ήλθε και προσέπεσεν αυτόν και είπεν αυτόν, πάσαν την αλήθεια. Ο δε είπε αυτή, θύγατερ, η πίστη σου σε εσωκέσε. Είπαγε η σιρήνη. Amen.
Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ιεράσιμον Συνόδου, Ιερονίμου του Αρχιεπισκόπου και Προέδρου ημών, του και Θεοφιλός και Θεαρέστος και Φιλοθέος ποιμένοντος, την Ιεράν Αρχιεπισκοπήν ταυτήν, τον ευλαβώς ιερατευόντων εν το Αγίο και Βασέπτο Ναό τούτο, Ιωαννικίου και Χριστοδούλου των Ιερομονάχων, Γεωργίου και Αθανασίου των Πρεσβυτέρων, των αδελφών και συλλειτουργών ημών, Αλεξίου Ιερομονάχου και των συναυτό συλλειτουργούν των ημίν Αγιωτάτων Πρεσβυτέρων και Διακόνων, Νικολάου Πρωτοψάλτου και πάντων των κοπιών των ψαλόντων και διακονούν τον εν το Αγίο και Βασέπτο Ναό τούτο. Των μελών του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου, του Ενωριακού Φιλοπτώχου Ταμείου, της Ενωριακής Νεανικής Εστίας και πάντων των Ενωρητών Επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών, ευεργετών, χορηγών και δωρητών, του Ιερού Ναού τούτου. Έτι δω υπερ πάσης ψυχής χριστιανών, θλιβωμένης θε και καταπονουμένης, ελέους Θεού και βοηθείας επιδεόμενης, και υπεριάσεως των εν ασθενεία, κατακειμένων αδελφών ημών, των εορταζουσών εν τη Αγία, και εφήμω ημέρα ταύτη και πάντων ημών των συμπροσευχομένων και συλλειτουργούντων με θυμών εν τη Θεία και Ιερά μυσταγωγία ταύτη. Νηστή Κύριος ο Θεός εν τη Βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Της αρχιεροσύνης σου, πνηστή Κύριος ο Θεός, εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας. Τον αηδήμων κτητώρων, πασών των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και μονών, και της Αγίας Εκκλησίας ταυτής, πάντων των αρχιεπισκοπευσάντων, εν τη Εκκλησία ημών, από νεοφή του Αρχιεπισκόπου, του και προκατόχου ημών γενωμένου, εν τη Αγιωτάτη Επισκοπή Ταλαντίου, έως δε Ιερονίμου, Σεραφείμ και Χριστοδούλου των Αρχιεπισκόπων και πάντων των Αρχιερατευσάντων, Ιερατευσάντων, Διακονισάντων και Μονασάντων, εν τη Ιερά Αρχιεπισκοπή ταυτή, πάντων των υπέρ της πίστεως και της πατρίδος, ευκλεώς αγωνισαμένων και εν δόξος πεσών των αδελφών ημών, και πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βοσκημένων και απανταχού ορθοδόξων, και του δούλου του Θεού Πέτρου, νηστή Κύριος ο Θεός, εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε, νυν και αΐ,
και εις τους αιώνας των αιώνων. Σε ιεροσύνη Κυρίου.
Παναγία Σαχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου Δέσποινης ημών Θεοτόκου και Άη Παρθένου Μαρία. Υπεραγίαν Θεοτόκε σώσον προσκομμέν την Αγία αναφοράν
Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ή με τα και παρακαλούμε σε και δεόμεθα και γεννιέμαι.
κατάπαυσε το πνεύμα σου, Άγιον Εφηνάς, και ευσταυροκείμενα δώρατά μου. Και πίσω από την ενάρτητα την σώμα του Χριστού σου, ο δίσκος που περιέρχεται στη λειτουργία προορίζεται από την Ιεράρχη Επισκοπή Αθηνών, προορίζεται για το κοινωνικό και φιλανθρωπικό έργο της Εκκλησίας μας. Συμμετέχοντας λοιπόν η ενορία μας στο όλο φιλανθρωπικό έργο, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι ο ναός μας σητίζει 100 άτομα ημιρεσίως, δίδονται βοηθήματα σε απόρους αδελφούς μας, αγοράζουμε φάρμακα για τους ενδεείς, πληρώνουμε ΔΕΗ και νερό για τους φτωχούς και απόρους της ενορίας μας. Επίσης, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι με 7 τα λεπτά που δίδετε, προσφέρετε και την ανέγερση του γυροκομείου μας, το οποίο έχει τελειώσει κατά το 90% και έπεται το 10%. Παρακαλώ, δείχτε έμπρακτα την αγάπη σας, όπως πάντα τη δείχνετε. Πρώτα καρδιακή και μετά υλική. Oh.
της Ιεράς ημών Συνόδου και του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερώνυμου, των Ορθοτομούντων των Λόγων της εις αληθείας. Πάντων και πασών. Και πάντων και πασών. Και δώσει μην ενενιστόμεθε και μια καρδία δοξάζειν και ανημνήν το πάντημον και μεγάλο πρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χαίρεστε τα ελέη του μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού με τα πάντων ημών και μετά του πνεύματος σου. Αγίων μνημονεύσαντε, έτη και τι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε, υπέρ των προσωπισθέντων και αγιασμέντων τιμιών δώρων του Κυρίου δεηθώμε. Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών, ο προσεξαμένος αυτό εις το Άγιον και υπερουράνιον, και το αερόλογο θυσιαστήριον, ίσως κύριε Μαρίας πνευματικής, το Θεό παραθώμεθα. Κύριε. Καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα Παρισίας, ακατακρίτως ολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν, Πατέρα και Λέγη. Όλοι μαζί, Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανών και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον και άφεσ' ημίν τη σοφία. Ως και ημίν σοφία με τους επιλέτες ημών, και μην συνέγγιση ημάς πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού. Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κρίνη πα. Κύριο κλείνομαι.
και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, με θου ευλογητός συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Συγχωρήσατε με το αμαρτωλό και εύξαστε υπέρ μου και ο Κύριος συγχωρήσει μην πάντοτε. Νύν και αεί και στους αιώνας. Ιδού προσέρχομαι Χριστό τον Θανάτου Βασιλείτε. Μεταδίδω τέμι Σημεών τον αξίω αρχιερή και επισκόπου. Τίμιο και Πανάγιος. Σεβαστοί και πολύ αγαπητοί μου Άγιοι Πατέρες, αξιότιμε και λίγαν αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, εκλεκτοί δημοτικοί άρχοντες, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί. Εν πρώτης θέλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στο μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριό μου, κύριο Ιερώνημο, ο οποίος κατόπιν της παρακλήσεως και προσκλήσεως του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου και του Προέδρου, εκλεκτού όγου και αγαπητού αδελφού πατρός Ιωαννικίου και των εκλεκτών συνεφημερίων του, έδωσε την κανονική άδεια και ευλογία σήμερα να γιορτάσουμε μαζί, να πανηγυρίσουμε μαζί, να χαρούμε μαζί τη γιορτή της Αγίας Σοφίας και των τριών θυγατέρων αυτής, πίστεως, ελπίδος και αγάπης. Μία γιορτή η οποία από μόνη της και μόνο από τα ονόματα των Αγίων δίνει σοφία, πίστη, ελπίδα και αγάπη που έχουμε τόσο πολύ ανάγκη όλοι μας, που έχουμε ανάγκη στην προσωπική μας ζωή, στην καθημερινότητά μας, στον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε, στον τρόπο με τον οποίο ενεργούμε, στον τρόπο με τον οποίο συμπεριφερόμαστε, αλλά που έχουμε ανάγκη και στην συλλογική μας ζωή, στην άσκηση της εξουσίας, της διοικητικής διακονίας, στη διαχείριση προβλημάτων, στην αντιμετώπιση ζητημάτων, στη διαχείριση κρίσεων, σε όλα αυτά τα οποία έρχονται μπροστά μας καθημερινά και μας προκαλούν όχι να γίνουμε θεατές, αλλά να γίνουμε συμμέτοχοι, πρωταγωνιστές και να αναλάβουμε πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση και την επίλυση ζητημάτων. Βλέπουμε, για παράδειγμα, τα τελευταία ιδιαίτερα χρόνια σε ιδιαίτερη έξαρση
και σε ιδιαίτερη δυστυχώς έμφαση περιπτώσεις και περιστατικά βίας κατά των γυναικών, κατά των παιδιών, γυναικοκτονίες, παιδοκτονίες, διάφορα ιδεχθή εγκλήματα, όχι κάπου αλλού, όχι κάπου μακριά, αλλά δίπλα μας, στη γειτονιά μας. Βλέπω εκπροσώπους ελληνικής αστυνομίας εδώ και χαίρομαι πολύ. Και βλέπω ότι η ελληνική αστυνομία έχει δημιουργήσει ειδικές υπηρεσίες και έχει αναθέσει σε ειδικά πρόσωπα τη διαχείριση των προβλημάτων της ενδοοικογενειακής βίας και αναζητεί ασφαλή οικίματα, ασφαλείς χώρους, safe houses για τις γυναίκες που πέφτουν θύματα ή απειλούνται από αυτά τα περιστατικά. Και πολλές φορές, έχοντας ελλιπή γνώση της ιστορίας, νομίζουμε ότι αυτά είναι πρωτόγνωρα, ότι συμβαίνουν πρώτη φορά. Όμως έρχονται γεγονότα, αλλά ακόμη και γιορτές, να μας θυμίσουν ότι η βία κατά των γυναικών δεν είναι ένα πρωτόγνωρο φαινόμενο. Έρχονται τέσσερις γυναίκες, η Αγία Σοφία, η Αγία Πίστη, η Αγία Ελπίδα και η Αγία Αγάπη, να μας θυμίσουν ότι πριν από 20 περίπου αιώνες, τον πρώτο και τον δεύτερο αιώνα όπου έζησαν, υπήρξαν θύματα γυναικοκτονίας και παιδοκτονίας, 12 χρονών, 10 χρονών, 9 χρονών. Για ποιο λόγο? Για να μην απολαύσουν το δικαίωμα στη ζωή, για να μην απολαύσουν το δικαίωμα το αυτονόητο στην ανάπτυξη της προσωπικότητας, για να μην απολαύσουν το αυτονόητο δικαίωμα της αυτοδιάθεσης, της δυνατότητας να πιστεύουν σε αυτόν που αγαπούν και σε αυτό που αγαπούν, στο δικαίωμα το αυτονόητο να μπορέσουν να βαδίσουν στη ζωή χωρίς να είναι αντικείμενο επιθυμιών, επιδιώξεων ή αρρωστημένων παθών κάποιων άλλων προσώπων, αλλά με σεβασμό στην προσωπικότητά τους. Βλέπετε, η μητέρα τους έμεινε χείρα, απροστάτευτη, μόνη, μονογονεϊκή οικογένεια. Εκείνη την εποχή, όταν τα δικαιώματα των γυναικών δεν υπήρχαν καν στο χάρτη ούτε ως επιστημονική φαντασία, ούτε ως όνειρο. Τότε, ναι, μόνο τότε, ήρθε ο Χριστός για να φέρει τη μεγάλη ανατροπή, για να κηρύξει με το στόμα του Αποστόλου Παύλου ότι ουκ ένι άρσεν και θύλι, ότι δεν υπάρχει διάκριση μεταξύ ανδρός και γυναικός, ότι δεν υπάρχει διάκριση μεταξύ ελευθέρων και δούλων, ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι πρώτης και δεύτερης κατηγορίας, ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι απολαμβάνουν δικαιώματα και κάποιοι άλλοι οι οποίοι ζουν για να υπηρετούν αυτούς που απολαμβάνουν δικαιώματα. Ήρθε ο Χριστός και έφερε τη μεγάλη ανατροπή, και αυτή η ανατροπή γέννησε ένα κίνημα αντίστασης, ένα κίνημα επανάστασης, ένα κίνημα χειραφέτησης, ένα πραγματικό φεμινιστικό κίνημα, ένα πραγματικό γυναικείο κίνημα, ένα πραγματικό πανανθρώπινο κίνημα, στο οποίο ηγήθηκαν κοπέλες και παιδούλες, μικρά κοριτσάκια, όπως η Πίστη, η Ελπίδα και η Αγάπη, στο οποίο ηγήθηκαν γυναίκες οι οποίες δεν είχαν στα χέρια τους ούτε κονδύλια για ατζέντες, ούτε άλλες υποστηρίξεις, ούτε μέσα ενημέρωσης στο πλευρό τους, ούτε social media στο πλευρό τους. Δεν είχαν τίποτα στο πλευρό τους, αλλά είχαν την καρδιά τους, είχαν την ψυχή τους, είχαν την αγάπη τους για τον Χριστό, την πίστη στον Χριστό και το ασυμβίβαστο, ηρωικό, μοναδικό, ανδρείο φρόνημά τους. Να διατηρήσουν πάση θυσία, με όποιο τίμημα, την αξιοπρέπειά τους, τη φιλικότητά τους, την ομορφιά της γυναικείας ψυχής τους, να διατηρήσουν με κάθε τρόπο ανέγκυχτη την καθαρότητα της καρδιάς τους και του σώματός τους και της ψυχής τους και του είναι τους. Και την κατάληξη τη γνωρίζουμε. Μαρτύρησαν με τον πλέον σκληρό τρόπο. Βασανίστηκαν, υπέφεραν, θανατώθηκαν, εξοντώθηκαν μικρά κοριτσάκια, η Πίστη, η Ελπίδα και η Αγάπη. Και στο τέλος η μητέρα τους, που στάθηκε στο πλευρό τους, δίνοντας θάρρος, κουράγιο και δύναμη. Γιατί πάνω απ' όλα αυτό που νικάει το θάνατο είναι η αξιοπρέπεια, είναι η αρχοντιά, είναι η πίστη στην ομολογία και στην αλήθεια την οποία φέρει κανείς μέσα του.
και αποτελούν αυτά τα πρόσωπα, αυτές οι Αγίες, αποτελούν τις ηγέτιδες δυνάμεις αυτού του κινήματος, που και σήμερα φωνάζει και κραυγάζει στην κοινωνία ότι ακόμα δεν έχουμε κατακτήσει αυτό το οποίο πολύ εύκολα επαγγελόμεθα ή αυτό για το οποίο πολύ εύκολα διαβεβαιώνουμε. Καθόμαστε ότι τάχατες είμαστε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών, ίσων δικαιωμάτων. Υπάρχουν διεθνείς συνθήκες που προστατεύουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως η Σύμβαση της Ρώμης του 1950, η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, διακηρύξεις των Ηνωμένων Εθνών. Τόσες χάρτες έχουν γραφτεί, τόσα χαρτιά, τόσες οργανώσεις, και ακούμε καθημερινά τόσα ιδεολογήματα, τόσα αφηγήματα και τόσες ατζέντες δικαιωματισμού να χτίζονται γύρω από αυτήν την αναγκαιότητα. Αλλά έρχεται η Αγία Πίστη, η Αγία Ελπίδα και η Αγία Αγάπη και η Αγία Σοφία να μας θυμίσουν ότι πολύ πριν από μας κάποιες ψυχές δώσαν το αίμα τους για αυτά τα δικαιώματα, δώσαν την ύπαρξή τους, θυσιάστηκαν, δεν μίλησαν εκ του ασφαλούς, αλλά υπέφεραν μέσα στο πεδίο της ζωής, και γι' αυτό και είναι παρηγοριά και για αυτές τις ψυχές που υποφέρουν και σήμερα. Για αυτές τις γυναίκες που δεν τολμούν να μιλήσουν και σήμερα. Για αυτές τις ψυχές που από το φόβο του στιγματισμού, από το φόβο της στοχοποίησης, από το φόβο ότι δεν θα δουν το δίκιο τους, από το φόβο ότι από θύματα θα γίνουν θύτες, παραμένουν σιωπηλές και σιωπηλοί. Και μια κοινωνία που προτιμά ενοχικά να φάβει τα προβλήματα τα πραγματικά κάτω από το χαλί και μόνο στην επιφάνεια να αναπτύσσει ιδεολογήματα για να χτίζουν κάποιοι καριέρες και να λαμβάνουν θέσεις μέσα στον κόσμο αυτό στο όνομα του όποιου κινήματος, μη του ή οποιοδήποτε άλλου. Αλλά η πραγματική, κινηματική, επαναστατική, πραγματικά δυναμική αλλαγή γίνεται στη γειτονιά μας, γίνεται στο πεζοδρόμιο, γίνεται στο σπίτι μας, όταν ανοίξουμε το σπίτι μας και την καρδιά μας, όταν αποφασίσουμε να γίνουμε αδερφοί ο ένας με τον άλλον, όταν αποφασίσουμε πραγματικά να αγαπήσουμε ο ένας τον άλλον, όχι να βλέπουμε το πρόβλημα του άλλου νου με το κιάλι του κοτσομπολιού και της περιέργειας, λες και η ζωή του καθενός είναι ένα παράθυρο σε ένα πρωινάδικο, αλλά με πραγματική ανθρωπιά, με πραγματική ενσυναίσθηση, μπαίνοντας στη θέση του άλλου και γινόμενοι ο ένας για τον άλλον, συγκυρινέος, αδελφός, φίλος, συνοδοιπόρος. Βλέπετε δυστυχώς πολλές φορές, αγαπημένοι μου αδελφοί, πολλά προβλήματα τα αντιλαμβανόμαστε όταν χτυπήσουν τη δική μας πόρτα. Όσο είναι μακριά από εμάς, μπορεί να τα ακούμε, μπορεί να μας χαλά λίγο τη διάθεση, να μας ψυχοπλακώνουν όπως λέμε, να μας ρίχνουν την όρεξη, αλλά περνάνε και φεύγουν. Όταν όμως χτυπάνε τη δική μας πόρτα, το δικό μας παιδί, τη δική μας κόρη, τη δική μας γυναίκα, το δικό μας άνθρωπο, τους δικούς μας ανθρώπους, τότε καταλαβαίνουμε πόσο χρόνο χάσαμε όταν δεν ασχοληθήκαμε, όταν δεν ενδιαφερθήκαμε. Προληπτικά πάνω απ' όλα, στο σχολείο, στην οικογένεια, στην εκκλησία, παντού, σε κάθε μετερίζει της ζωής, προληπτικά, παιδαγωγικά και χειραφετητικά, αλλά ακόμη και κατασταλτικά, παρεμβαίνοντας και θεραπεύοντας. Νομίζω ότι όλα αυτά δεν πρέπει να αποτελέσουν αφορμή για να πέσουμε σε μία μελαγχολία, ούτε για να απογοητευτούμε, ούτε για να πούμε πω πω ήρθε αυτός ο δεσπότης, ο άγριος, και μας τα παρουσίασε όλα μαύρα, όλα άραχνα. Όχι, ήρθα σήμερα εδώ για να τα παρουσιάσω αισιόδοξα, για να τα παρουσιάσω ελπιδοφόρα, γιατί αντλούμε ελπίδα από την αγάπη της πίστης, από την αγάπη της ελπίδας, από την αγάπη της αγάπης, από την αγάπη της σοφίας. Αντλούμε ελπίδα, κουράγιο, δύναμη για να παλέψουμε, να μην παραιτηθούμε, να μην πούμε ποτέ μέσα μας τίποτα δεν γίνεται, ότι ο κόσμος δεν αλλάζει, ότι ό,τι για να κάνεις είσαι μόνος σου, και μόνοι μας να μείνουμε. Εμείς να ορθώσουμε το ανάστημά μας και να απαιτήσουμε αξιοπρέπεια για όλους. Να απαιτήσουμε ανθρωπιά για όλους. Να απαιτήσουμε σεβασμό για κάθε άνθρωπο και κυρίως για τον αδύναμο, για τον πτωχό, για το παιδί, για τη γυναίκα που είναι μόνη της και παλεύει μέσα στη ζωή.
να απαιτήσουμε αξιοπρέπεια, αλληλοσεβασμό μέσα στην κοινωνία, να απαιτήσουμε σεβασμό στην ιερότητα του ανθρωπίνου προσώπου, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού. Και αυτή είναι η προϋπόθεση, αγαπητέ μου κύριε Δήμαρχε και αγαπητοί μου αδελφοί, αυτή είναι η προϋπόθεση για να επανέλθει η ιερότητα στη ζωή μας. Δεν είναι αριθμοί οι άνθρωποι, δεν είναι δημοσιονομικά μεγέθη, δεν είναι στατιστικά στοιχεία σε δημοσκοπήσεις, δεν είναι απρόσωπα υποκείμενα δικαιωμάτων οι άνθρωποι. Είναι πρόσωπα ιερά και άγια, είναι εικόνες του Χριστού, είναι ο ίδιος ο Χριστός. Είδες τον αδελφό σου, είδες Κύριον τον Θεό σου. Αυτή είναι η βάση ενός αληθινού ανθρωπισμού, μιας πραγματικής ανθρωπιάς, μιας πραγματικής συμπεριληπτικής κοινωνίας, μιας πραγματικής ορατότητας, ανοιχτότητας, προσβασιμότητας, μιας κοινωνίας πραγματικά σύγχρονης, πραγματικά φωτεινής, πραγματικά αληθινής. Αμήν. Με τα φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης προσέλθετε. Θεός το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Είδον εν το φως το αληθινόν, εν άβομεν πνεύμα εκ ουράνιον, εύρομεν πίστην αληθή, αδιαιρετών τριάδα προσκυνούντες. Αυτή χαρή μας έσωσε. Πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Μορφή μεταλαβώντες των θείων Αγίων ακράντων αθανάτων, επουρανίων και ζώπιων φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο. Δόξα Συ, Κύριε, δόξα Συ. Αντιλαβώς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, της η χαρητή. Κύριε, ελέησον. Ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν, ειρηνικήν και αναμάρτητον ετισάμενη, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθο. Η Κύριε. Ο αγιασμός ημών και συν τη δόξα να αναπέμπομε. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίδια αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ειρήνη προέλθομε. Εν ονόματι Κυρίου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δέσποτα Άγιε, ευλόγησον. Ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζοντος επί συμπεπιθώτας, σώσον το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου σου, σοι αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείψεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε, ειρήνη του κόσμου σου δώρησε, τες Εκκλησίες σου τις ιερεύσει το στρατό και πάντι το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνων εξ του Πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Κυρίου ευλογημέ
του νυν και έως του αιώνος. Ή το όνομα Κυρίου ευλογημένον από του νυν και έως του αιώνος. Το όνομα Κυρίου αυτού έλθει εφημάστη αυτού θειαγάρδια φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμα δόξα Σοι. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δέσποτα Άγιε ευλόγησον. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμώμα Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, ότι παγκόσμιον ύψος είναι ορτάζομαι προστασίες Τιμίου είναι πουρανία δυνάμενα σωμάτων, και εσύ εις Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεφιών Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και Γαλλικών Μαρτύρων, των Οσίων και Δεοφόρων Πατέρων ημών, των Εναστής Ιλανδσάντων, του Αγίου ενδόξου Αποστόλων των Εθνών Παύλου, του κερδίτου της Εκκλησίας ημών, της Ουσίας Μητρός ημών και Μάρτυρος Φιλοθέης Αθηναίας, το Αγία Δόξη Ρωμάρτυρος Διονυσίου του Αρέου Παγίου του Πολιού Αθηνών, το Ιης Πατρός ημών Ιεροθέου πρώτου Επισκόπου Αθηνών, των Ουσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών Νικολάου Ιερέως του Πλανά και Πορφυρίου του Καψοκαλυβίτου και πάντων εν Αθήνες τιμωμένων Αγίων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωάννη Πιάρης, τον Αγίον ενδόξο μεγάλων μαρτύρων πίστεως, ελπίδος και αγάπης και της Μητρός αυτών Σοφίας όν τη μνήμη επιτελούμε και πάντως των Αγίων ελέησε και σώσε μας ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός ημών. Αισθανόμεθα επιτακτική την ανάγκη μέσα στα πλαίσια της εορταστικής περιόδου που σήμερα είναι και η κορύφωση των εκδηλώσεων της πανηγύρεώς μας που ευρίσκεται ανάμεσά μας, αγαπητοί μου εν Χριστώ αδελφοί, κύριε Δήμαρχε, αγαπητοί και πολυσέβαστοι πατέρες, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος Κύριος, Κύριος Σιμεών, ο οποίος είναι σάρκα από τη σάρκα μας και είναι ο άνθρωπός μας. Είναι ο επίσκοπος και ο ποιμένας της καρδιάς μας, διότι τα πρώτα του βήματα της ιερατικής του πορείας και διαδρομής ξεκίνησε από εδώ, από την Ιεράρχη Επισκοπή Αθηνών, ως πρώτος συνεργάτης του μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου μας Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, Κυρίου Κυρίου ημών Ιερονύμου του Δευτέρου. Και ο μακαριώτατος εκτίμησε, αλλά και τίμησε, τον συνεργάτη του πατέρα Σιμεών σε πολλές και κέρυες θέσεις, διότι προείδε και δια του χαρίσματος το οποίον έχει, προείδε τα τάλαντα με τα οποία τον έχει πρικίσει ο Κύριος και Θεός και Πατήρ, ο Υιός και Λόγος και το Πνεύμα το Άγιον από παιδικής ηλικίας. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος είναι γαλουχημένος και μεγαλωμένος στη γη της Μακεδονίας μας. Από ευσεβείς γονείς, από διδάσκαλον πατέρα, αφιερωμένο στον Χριστό και στην πίστη και στην πατρίδα και από μητέρα Αγία και ευσεβή, είχα την μεγάλη τιμή και ευλογία
να είμαι διάκονος του Μακαριωτάτου και τότε προσήλθε ο Σεβασμιότατος και ξεκίνησε την συνεργασία μαζί με τον Μακαριώτατο και γνώρισα εκ του σύνεγγις τους Αγίους γονείς του. Το φως το οποίο έχουν και το καθαρό πρόσωπο και βλέμμα είναι εκείνο το οποίο με την πρώτη ματιά σε κεντρίζει και γίνεται μία μεγάλη αγκαλιά που σε περιβάλλει ως στοργική μάνα και πατέρας. Αλλά όμως, όπως λέει και ο λαός, λέει «Δείξε μου το φίλο σου να σου πω ποιος είσαι», αλλά είναι καλύτερο να πούμε ότι «Δείξε μου τον πατέρα και τη μάνα σου να σου πω ποιος είσαι». Μέσα από αυτούς τους γονείς λοιπόν, τους Αγίους και Ευσεβείς, ανατράφηκε εν Θεό και νουθεσία παιδεία ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας όλα αυτά τα χρόνια της πορείας και της ζωής του και πλησίων μεγάλων πνευματικών πατέρων στην όμορφη και ένδοξη Καστοριά μας και μετά εδώ έγινε ένα ζυμωμένος μετά του σοφού προκαθημένου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Εδώ τα 7 χρόνια περίπου της διακονίας του ως πρωτοσύγγελος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής άπαντες ευεργετηθήκαμε σκανδαλωδώς, μπορώ να πω, διότι η πολύ του αγάπη και στοργή να επιλύει θέματα και ζητήματα την ίδια ώρα και στιγμή, αλλά και με πολύ αγάπη να συμπεριφέρεται στους πατέρες, σε εμάς δηλαδή που διακονούμε, και με πολύ αγάπη στον λαόν του Θεού, ήταν όχι απλά ένα μόνο πέρασμα ενός διοικητικού προσώπου της Εκκλησίας, αλλά ήταν μια ευλογία για την Ιεράρχη Επισκοπή Αθηνών. Σας ευχαριστούμε και σας ευγνωμονούμε μέσα από τα βάθη της ψυχής και της καρδιάς μας. Και για έναν έτερο λόγο, Σεβασμιότατε, διότι ξέρουμε πολύ καλά και το γνωρίζουμε ακόμη και τώρα και σήμερα που η Εκκλησία ενώ σας έχει καταστήσει Μητροπολίτη της Μεγάλης και Λαμπράς και Ιστορικής Μητροπόλεως Φθιώτιδος, σεις γνωρίζουμε ότι μας αγαπάτε και έχετε και την ψυχή και την καρδιά σας και το νου σας και εδώ, στους αδελφούς σας και στα παιδιά σας. Και γι' αυτό ευρίσκεστε σήμερα ανάμεσά μας. Όμως, θέλω να ομολογήσω κάτι. Ήταν επιθυμία και του ποιμνίου του Σεβασμιωτάτου, αλλά και κυρίως του ιδίου, απότιμημα του Ιερού Λειψάνου της Αγίας Σοφίας μας, όπου εδώ ήλθε από την Ιταλία το 2001 με τις ενέργειες του τότε προϊσταμένου και νυν Μητροπολίτου Σερών κυρίου Θεολόγου και του Μακαριστού Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου, μεταφέραμε τη εντολή, σεπτή εντολή και αδεία και ευλογία του Μακαριωτάτου μας στη Μητρόπολη του Σεβασμιωτάτου. Και εκεί, μετά από 3 χρόνια περίπου, νομίζω 5 χρόνια διαπείμανσης της Μητροπόλεως, αν πάει κανείς, θα ειδεί αναμορφωμένη, ανανεωμένη, ανακαινισμένη, εκβάθρων την όλη Ιερά του Μητρόπολη, όλους τους ναούς, τα μοναστήρια του, όλες αυτές τις μεγάλες δομές οι οποίες υπάρχουν στην μεγάλη, επαναλαμβάνω, και ιστορική Μητροπολή του, και δεν θα θεωρηθεί υπερβολή αν πει κανείς ότι είναι δεύτερος κτήτορας της Μητροπόλεως του. Είναι λοιπόν ένας άνθρωπος τον οποίον ξέρει ο Θεός τι του έδωσε, ξέρει ο Θεός πώς τον πρίκησε, ξέρει ο Θεός πώς του έδωσε αυτή την μεγάλη σοφία και ευεργεσία, διότι, αγαπητοί μου, χρειαζόμαστε τέτοιους ποιμένες ευσεβείς και ενάρετους, σοφούς και καθοδηγητάς της πίστεως και της πατρίδος μας, για να μπορέσουμε κι εμείς να οδηγηθούμε εις νοά μας σωτηρίους, για να οδηγηθούμε κατά το Ευαγγέλιον. Εύχομαι μέσα από τα βάθη της ψυχής και της καρδιάς μου, Κύριος ο Θεός, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη μου, αλλά και εκφράζοντας και την ευγνωμοσύνη των πατέρων, του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου, της Φιλοπτώχου Αδελφότητος, των μελών της Νανικής Εστίας και όλης της Ενορίας, του Δημάρχου μας, του Πρώτου Πολίτου της Πόλεως μας,
μετά του Δημοτικού Συμβουλίου και απάντων των Ιεροψαλτών και Πατέρων, σας εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας πάλιν και πολλάκις, που δεν σκεφτήκατε καθόλου ούτε στιγμή να μπείτε στον κόπο για να έρθετε σήμερα να ιερουργήσετε, να μας διδάξετε και να μας κηρύξετε με τον πεφωτισμένο θεολόγο σας και να μας δώσετε την μεγάλη χαρά, τιμή και ευλογία να σας έχουμε ευλογούντα και αγιάζοντα ανάμεσά μας. Να σας δίδει ο Θεός πλείστα έτη πολλά, να σας χαιρόμαστε και εμείς οι αδελφοί σας και σύμπασα η Εκκλησία του Χριστού και η αρχιεροσύνη σας να είναι πάντοτε μία χαρά, αν είναι δυνατόν, μέσα πολλές φορές από τις στεναχώριες και από τις λύπες που γνωρίζομαι πολύ καλά, ότι και εσείς κλείνεστε στο ταμείο σας ώρες πολλές, κυρίως τις νυχτερινές ώρες, όσες σας επιτρέπετε από το πρόγραμμα το βαρύ και τον κόπο της ημέρας και εκεί προσεύχεστε και δέεστε για το πλήρωμα της Εκκλησίας. Έχουμε την πεποίθηση ότι ανάμεσά μας δεν έχουμε μόνο ένα επίσκοπο, ένα ποιμένα, έναν διδάσκαλο και σοφό της Εκκλησίας μας, αλλά έχουμε τον πραγματικό μας αδελφό και γι' αυτό τα αισθήματά μας είναι όλο αγάπη, όλο νοσταλγία, είναι αισθήματα καρδιακά και ψυχικά. Όμως, σεβασμιότατε Πάτερ και Δέσποτα, κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας μεταξύ όλων των αδελφών μας, είχαμε και την ευλογία και την τιμή να έλθει εντός του Ιερού Βήματος ο πρώην Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, ο κύριος Προκόπης Παυλόπουλος, με τον οποίον γνωρίζομαι ότι συνδέεστε και εκείνος με την ευσέβειά του πάντοτε έρχεται, προσεύχεται και δέεται, ούτως ώστε σύμπασα η Εκκλησία όλοι μαζί να είμαστε ως μία ψυχή και καρδιά για να δοξάζουμε τον Θεό, αλλά και αυτό δείχνει ότι οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με τα κοινά, πολλές φορές με την πολιτική, ας είναι και πρόεδρος ή ποτέ βασιλεύς, δεν ξεχνά τον Θεό, δεν ξεχνά τον Χριστό, δεν ξεχνά πως χωρίς την παρέμβαση του Αγίου Πνεύματος δεν γίνεται τίποτε. Σας ευχαριστούμε και σας ευγνωμονούμε απαξάπαντες. Θέλω να εκφράσω και την ευγνωμοσύνη μου και τον σεβασμό μου προς τους πατέρες μας, οι οποίοι ήλθαν και μας ετοίμησαν και συλλειτούργησαν μαζί σας, τον αρχιερατικό της περιφερίας μας και καθηγούμενο της Μονής Αστερίου, πατέρα Αλέξιο Γιαννιό, με τον οποίο συνδεόμαστε 33 και πλέον έτη, όλους τους πατέρες, τον Μέγα Αρχιμανδρίτη του Οικουμενικού Θρόνου, πατέρα Νεκτάριο Τσολίδη, τον πατέρα Θωμά Συναδεινό, τους διακόνους μας και τον Άγιο Αρχιδιάκονό σας, που όλοι μαζί ελαμπρύνατε αυτήν την πανήγυρη και μας χαρίσατε αυτήν την μεγάλη χαρά και ευλογία. Αγαπητοί μου αδελφοί, το δώρο το οποίο εμείς θα προσφέρουμε στον Σεβασμιότατο, όπως εκείνος πράττει πάντα για εμάς, είναι να προσευχόμαστε για εκείνον, να του χαρίζει ο Θεός δύναμη, υγεία και πάντοτε με αυτήν τη σοφία να διεπιμένει τη Μητρόπολη του και να μας διδάσκει. Όπως εκείνος, το ξέρουμε, δέεται και προσεύχεται για όλους εμάς στην Αγία και Ιερά Πρόθεση. Κλείστα και ευλογημένα τα έτη σας, προς δόξαν Θεού, Άγιε Πάτερ και Σεβασμιότατε Πατέρα της καρδιάς μας. Να μην πω κάτι άλλο, είπε πάρα πολλά ο πατέρας Ιωαννίκιος, ευτυχώς είστε συνηθισμένοι. Και το ξέρετε με την καλοσύνη του, την πληθωρικότητά του, την αγάπη του. Όμως είναι αλήθεια ότι τον καλό το λόγο θέλουμε να τον ακούμε. Έχουμε κουραστεί από την τοξικότητα και από την αρνητικότητα που υπάρχει γύρω μας, οπότε κι εσείς καλό λόγο να λέτε και καμιά φορά ακόμα και αν δεν το πιστεύετε, λέγοντάς τον μπορεί να το πιστέψετε σιγά σιγά. Γι' αυτό λοιπόν τον καλό το λόγο, συγχαρητήρια, ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Εκκλησιαστικό Συμβούλιο που έκανε τον δώρο αυτό για τη Μητρόπολη Φθιώτιδος στο νεόδμητο Ναό της Αγίας Σοφίας να έχουμε τμήμα, απότμημα του Ιερού Λειψάνου από εδώ, από την Αγία Σοφία και τους καλούς πατέρες, στο μακαριότατό μας, να ευχηθώ τα χρόνια πολλά στις εορτάζουσες. Κύριε Δήμαρχε, είναι γυναικεία γιορτή σήμερα. Δεν γιορτάζει κανένας άντρας.
μόνο γυναίκες. Σοφία, πίστη, ελπίδα, αγάπη, μόνο γυναίκες. Η Εκκλησία πρωτοπορεί. Όταν το 2ο αιώνα γιόρταζαν μόνο τον Αυτοκράτορα, τον Ρωμαίο Κυρίαρχο, με ειδωλατρικές γιορτές, η Εκκλησία μπροστάρισα τιμούσε τις γυναίκες. Γι' αυτό αυτοί που μας κουνάν τα χεράκια και μας λένε ότι είμαστε οπισθοδρομικοί, παλαιομοδίτες και παλαιολιθικοί, ας διαβάσουν λίγο την ιστορία, να τη μάθουν για να δουν ποιος είναι μπροστά και ποιος είναι πραγματικά προοδευτικός. Καλή επιτυχία στο έργο σας. Αξιώθηκα και όρκησα τους δύο προκατόχους σας, δημάρχους. Εύχομαι καλή επιτυχία για το νέο ψυχικό, για τη Φιλοθέη, για την Ενορία, για όλους σας, χρόνια πολλά και ευλογημένα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Διευχών των Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.